Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έπεσα σήμερα σε κάτι άρθρα και κάτι βίντεο εδώ στο ίντερνετ που αναφέρουν ότι ο Μέλ Γίψον ονόμασε τον πρίγκιμπα Βίλιαμ ως τον Αντίχριστο. Ε, δεν έχει πάρει ακόμα έκταση αυτή η πληροφορία, η ψευδής πληροφορία, γιατί ξέρετε εδώ στο κανάλι, γι' αυτό το έχω ονομάσει και μπαρούφες. Ε, θα το δείτε όμως από το πρωινό σήμερα θα το δείτε σε πολλές δικές μας σελίδες ε, καταβόθρες. <laughs> Ξέρετε όλοι που ασχολείστε με αυτό το χώρο ποιες είναι. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν το όνομα του κύριου Γκίψον και το διασύρουνε. Βλέπετε είναι εύκολο όταν κάποιος που μενει σε άλλη χώρα δεν θα μάθει ποτέ την υπάρξη σου και τι έχει πει για αυτόν για να σε κυνηγήσει και έτσι το κάνουν εδώ οι δικοί μας κατακόρων, χωρίς ντροπή γιατί είναι ανήθικοι, ψεύτες απατεώνες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα ε, λοιπά αυτή η πληροφορία σε εισαγωγικά ξεκίνησε από το The People's Voice ε, αυτή η σελίδα The People's Voice δημοσιεύει κατακόρων σε καθημερινή βάση ε, ψευδείς ειδήσει. Ε, σηκώνονται αυτοί κάθε πρωί και λένε ποιον έχουμε καιρό να πιάσουμε σήμερα στο στόμα μας ας πιάσουμε το Mel Gibson καιρό έχουμε να πούμε κάτι για αυτόν και έτσι σήμερα βγάλανε για το Mel Gibson ε, ειλικρινά αυτοί που σας τα μεταφέρουν αυτά εδώ στην Ελλάδα δεν, δεν μπορώ να καταλάβω πως παρακολουθείτε αλήθεια ε, πως υποτιμούν την νοημοσύνη σας σας κοροϊδεύουν, κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σας δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους παρακολουθείτε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, προτείνω να, να ερευνείτε από και από μόνοι σας αυτά που ακούτε και μόλις βλέπετε ότι σας ε, δουλεύουν υψηλόγαζοι να μην ξαναπατάτε σε τέτοιου είδους σελίδες, σε τέτοιου είδους κανάλια στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού. Ε, ο Μέλ Γκίψον, αγαπημένος το και έχει και καιρό να κάνει και καμιά ταινία Όλα να δούμε. <laughs> Ελπίζω να είχε και αυτό τα προβλήματα τέλο πάντων με το ποτό και με αυτά. Ε, αυτά. Άλλη μια ψευδή είδηση για το Μελ Γκίψον. Τίποτα καινούριο. Έτσι κάνουμε με όλου. Σα χαιρετώ.